Πάμε στο Γιώργο Τσελίκα, πάμε στο σημείο. Είναι ο Γιώργος εκεί. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να καταστραφεί το μνημείο. Έλα, Γιώργο Τσελίκα. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Πραγματικά είναι η τέταρτη φορά. Τρεις φορές λοιπόν ήταν τον Ιούνιο του 20, Σεπτέμβρη του 20 και πάλι Ιούλιο του 22. Που άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο. Όπως βλέπετε, έχουν πάρει την πλάκα πάνω και βρέθηκαν, όπως έχω ακούσει, βρέθηκαν κομμάτια στο Σύνταγμα. Κομμάτια δηλαδή σπάσανε ως πολεμοφόδια αυτό το τετράγωνο στη μνήμη των τριών αδικοχαμένων ανθρώπων στη Μαρφίν. Το σπάσανε λοιπόν και τα κομμάτια βρέθηκαν πάνω στο Σύνταγμα. Βλέπετε λοιπόν, έχουν σπάσει και εδώ στην άκρη. Είπε βέβαια ο Δήμος ότι άμεσα θα το αποκαταστήσει. Ντροπή και πρέπει να αποκατασταθεί γρήγορα και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει να αυτό. Υπήρχαν επίσης τρεις νεκροί. Τέσσερις σύνολο. Και το έμπλεκε. Εγκυμονούσα. Έχεις δίκιο. Τέσσερις νεκροί. Άδικα στο... Άδικα. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται καν. Πώς το πω τώρα. Ήταν πορεία για νεκρούς αυτή χθες. Και δεν θα υπήρχε κανένα. Εδώ νεκρά ήταν. Και δεν θα υπήρχε κανένα μελανό σημείο σε όλες αυτές τις πορείες που έγιναν και στη μεγαλύτερη βέβαια που ήταν στο κέντρο λοιπόν, της Αθήνας. Θεοδός, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και αργότερα.